Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο 40ο τόμο της συλλογής Marvel Classic Heroes. Σήμερα έχουμε τον 7ο τόμο στη χρονολογική σειρά του Thor και πάνω στην ώρα όπου βγήκε η ταινία Love and Thunder. Χτες την είδαμε, νομίζω μπορούμε να πούμε λίγα λόγια, χωρίς spoiler εννοείται, πριν μπούμε στο κομιξάκι, όπου εντάξει, το μόνο που μπορώ να πω ότι λίγο μαστιζάρει και τον ήρωα που βλέπουμε εδώ, λίγο, δεν, μην φανταστείτε κάτι τρελό, ούτε είναι κάποιο τρελό spoiler, αλλά μας τον τιζάρανε και αυτόν λίγο, οπότε κάθεται ακριβώς εδώ και το εξώφυλλο. Σαν ταινία μου άρεσε πάρα πολύ, είχε πραγματάκια να δώσει, έδωσε νέα πράγματα, μας έδειξε πράγματα πάλι που δεν είχαμε δει. Και αυτά εντάξει, και το fan service ήταν τεράστιο. Τα comic relief του και εκείνα, ναι, σε κάποιες σκηνές. Δεν θα πω όμως σκηνές και για να μην κάνω spoil, εντάξει, πέρα από κάποιες που έχετε δει στο trailer. Το μόνο που με χαλάει γενικά στις ταινίες του Thor είναι η σκηνοθεσία του Taika στα σημεία όπου τραβάει λίγο παραπάνω το κωμικό στοιχείο. Γενικά μου αρέσει το κωμικό στοιχείο στις ταινίες της Marvel, αλλά όταν είναι λίγο ή εκεί που πρέπει. Εδώ το τραβάει λίγο παραπάνω και πιάνει τον εαυτό του κάποιος να πει ότι ξέρεις τι, φτάνει ρε Taika, εντάξει, φτάνει αυτή η σκηνή, γελάσαμε, μην μας κάνεις άλλο με το ζόρι να γελάσουμε, γελάσαμε, πάμε παρακάτω, δώσε την επόμενη σκηνή. Κάποιες σκηνές τραβούσε λίγο παραπάνω και ήταν ένας από τους βασικούς λόγους όπου δεν μου άρεσε και το Thor Ragnarok. Εδώ μου άρεσε αρκετά γιατί είχε και τα σοβαρά του σημεία, έβαλε ένα-δυο πραγματάκια όπου ήταν πάρα πολύ σοβαρά και βαριά και ζόρικα, οπότε λίγο το ισορροπούσε, απλά σε κάποιες φάσεις το έχανε λίγο, είναι το μόνο που με χάλασε από την ταινία. Διαφορετικά, εντάξει, βλέπετε ότι πόσο πουλάει η Αιτήλα, είτε το είδαμε και από Stranger Things και τέτοια, καλά, εντάξει, ότι όσο πάει γίνεται και άλλο, και ήταν μια heavy metal ταινία, οι μουσικές της, οι σκηνές της, αυτά ήταν πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραίο και είχε και πραγματάκια να δώσει σε σχέση με τον Doctor Strange που είδαμε τελευταία, όπου είπα, οκ, τι μας έδωσε ακριβώς ή τι έχει να προσφέρει. Εδώ έχει όντως να προσφέρει και σε κάποια arcs. Εντάξει, το Doctor Strange είχε να κλείσει κάποια arcs. Εδώ νομίζω ότι ξεκινάει νέα arcs παρά να κλείσει, πέρα από ένα-δυο που μικρά όπου μας έκλεισε σαν τέτοια που τα είχε τέλος πάντων. Αλλά εντάξει, ήταν ωραία, ήταν πάρα πολύ ωραία ταινία. Εννοείται αξίζει όλα να τη δείτε. Λογικά μέσα στην εβδομάδα θα πάω και για rewards γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτά για την ταινία. Εδώ θα πούμε στο κομιξάκι μας. Απλά εντάξει, το λέω ότι έκατσε κουτί σε σχέση με αυτό που έχει και η περίοδος που βγήκε το περιοδικό, λες και τα είχαν το comics, μάλλον λες και τα είχαν υπολογισμένα. Στο επόμενο έχουμε Daredevil και για κάποιο λόγο δεν ξέρω, χαίρομαι πάρα πολύ όταν βλέπω comics του Daredevil, ενώ δεν έχω διαβάσει κάτι ακόμα και αυτά. Μ' αρέσει σαν χαρακτήρας και τα σχίσια του και αυτά, δεν ξέρω, Daredevil τον λατρεύω. Λοιπόν, τώρα όπου τα ανοίγουμε πάλι, εδώ πάνω κάτι βλέπω να γίνεται, να δω αν θα μπορέσω όμως. Κάτι έτσι με τα χίλια ζόρια, κάτι κάναμε. Λοιπόν, εδώ. Νομίζω ότι μπορούμε να το ανοίξουμε, έλα. Ωραίο. Εντάξει, λοιπόν, τι έχουμε τώρα εδώ σε αυτό και θα δούμε και εδώ Olympians και τέτοια. Δεν ξέρω, για να λέει εκεί σήκωση των αθανάτων και να έχουμε τον Ηρακλή. Θα δούμε. Special King Size Annual. Εδώ έχουμε το Annual. Νάτος, ο Ηρακλής. Και εδώ εξώφυλλο του Jack Kirby από το Journey to Mystery 1 το 1965. Και αυτό βγήκε πότε. Α, επειδή είναι Annual, δεν ξέρω. When Titans Class. Ναι, και όντως εδώ είναι ωραία Thor εναντίον η Ηρακλή. Εντάξει, μπορούσε όταν συγκρούνται οι Τιτάνες, όταν συγκρούνται οι Αθάνατοι. Καλύτερα να το είχε έτσι. Thor εναντίον η Ηρακλή, όταν συγκρούνται οι Τιτάνες, του Σιμών Μπίζη. Και εδώ πώς τις παίζει με τον Ηρακλή, δεν ξέρω. Οπ, εδώ έρχεται, τον βρίσκει κάπου μάλλον. Κάπως έτσι ήταν και ο Ηρακλής, αλλά ήταν λίγο teasing, δεν ήταν, μη φανταστείτε κάτι τρελό. Αλλά κάπως έτσι ήταν και μέσα. Έλα ρε φίλε, γιατί έχει τη δύναμη γι' αυτά. Αυτό ήταν το Άνιο, αλλά εντάξει είχε και άλλα, απλά μέσα σε αυτό το Journey to Mystery είχε ας πούμε και αυτό το Thor, αλλιώς το Journey to Mystery έχει άλλα. Okay. Εντάξει, τέλος πάντων. Λοιπόν, πού άλλαζε το τεύχος? Ήτανε όχι, μεγαλούτσικο μου φαίνεται. Σε σχέση με τα άλλα του Thor που είναι πιο μικρά, νομίζω τουλάχιστον. Λοιπόν, The Mighty Thor, Journey to Mystery with The Mighty Thor, εξώφυλλο του Jack, Journey to Mystery 121 και αυτό βγήκε τον Οκτώβριο του 1965. Ναι. Η δύναμη, το πάθος, η ελπίδα. Με ποιους παλεύει εδώ, δεν έχω ιδέα. Και αυτά είναι λίγο πιο μικρά. Τώρα λογικά θα πάμε πίσω. Ή δεν έχει Tales. Tales of Asgard τέλειωσαν. Τι κάναν. Βλέπετε που και εκείνο ήταν μεγαλούτσικο. Το προηγούμενο βασικά είναι μεγαλούτσικο. Αλλά εντάξει, ναι, έχει όντως ιστορίες. Asgard, τα τρία των ισχυρών βόρειων, των βόρειων θεών. Maelstrom. Όπα. Τι έχουμε εδώ, Στανί, Jack Kirby, σενάριο και τέτοια. Και έχουμε εδώ ωραία μάχη, μάλλον, αλλά μόλις τρεις σελίδες. Εντάξει, είναι μικρούτσικο. Μ' αρέσουν αυτά, αλλά είναι πολύ μικρούτσικα. Journey to Mystery with the Mighty Thor, Εξώφυλλο Jack Hill, Journey to Mystery 122, και αυτό βγήκε τον Νοέμβριο του 1965. Οπότε το άλλο είναι το annual για το 1964 και την αλλαγή αυτού του χρόνου. Ηρακλής, ο Άρχοντας της Δύναμης. Έχω περίεργα για να δω πώς θα τις παίξει και στον Ηρακλή, πώς θα τα δούμε, μάλλον και στο MCU και αυτά, δεν ξέρω.
Θα δούμε. Εδώ άνθρωπος, εντάξει. Εκεί. Λοιπόν, είχαμε και αυτό το στοιχείο λίγο με το σφυρί και την πιο ανθρώπινη πλευρά του, τις αλλαγές και αυτά, αλλά όχι απαραίτητο εδώ, ναι, και μπαίνουμε σε πλαίσια spoiler, θέλω. Το ζωφερό φάντασμα της ανταρσίας. What? Το κρίμα σπέντε το Spectre of Mutiny. Οκ. Πώς τι είναι, σαν μογκόλους, έτσι ξέρω. The Mighty Thor, Exoflu Jacket, Jane, το Mr. 123. While the universe trembles, όταν το σύμπαν τρέμει, τι φάση. Ενώ το σύμπαν τρέμει μάλλον. Οκ, okay, και τι μας εννοεί εδώ. Ω, oh, έλα ρε φίλε, και η Bifrost και η Asgard, εδώ πολύ ωραίο σκίτσο αυτό. Με την Bifrost και αυτά, μ' άρεσε αυτό, πάρα πολύ. Οκ. Ότι πρέπει να ήταν αυτός. Και τι γίνεται τώρα εδώ. Γιατί μας το λέει αυτό όταν το σύμπαν τρέμει. Ω, oh, τι κάνουν εδώ ρε, μολόκι, χαζομάρες ολόκι παίζει να κάνει. Πάλι, δεν ξέρω. Λοιπόν, ωραίο. Έλα, ου, τι έχουμε, δεστορίες σας, λένε The Jaws of the Dragon. Στα σαγόνια του δράκου, τι φάση, τα σαγόνια του δράκου. Οκ, okay. Αυτό ήταν, αυτό είναι πολύ ωραίο σκίτσο, εδώ. Ενώ, το πλήρωμα, της Άσγαρ, ναι, οκ. Okay. Thor, The Mighty Thor, πάλι με τον Ηρακλή, πάλι έχουμε τον Ηρακλή εδώ και πολύ στα φαντακόμιξη ο Ηρακλής, γιατί. Εξόφλου Τζάκη του Mystery 124, του Τζένι του Mystery, τέλος πάντων. Ender Hercules, The Glory and the Grandeur, το μεγαλείο και η δόξα. Ναι, Mighty Thor και αυτά για τον Ηρακλή, δεν μας έχει κάτι εκεί. Και εδώ πια είναι. Ναι, όλοι μαζί εδώ, δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα. Ωπα, Τζέιν, αγάπη μου, ακούς, παίζει αυτά να μοιάζουν με... Με αυτά που είδαμε χτες, νομίζω πως όχι. Νομίζω πως όχι, δεν ξέρω τι σκέφτομαι, και όμως πρέπει να το σταματήσω. Δεν μου να γίνει το λένε για πιο δυνατός. Δεν ξέρω. Παίζει λίγο να τέριαζαν εκείνα κάποια σκηνικά με αυτά που είδαμε χθες στην ταινία, αλλά μπορεί και όχι. Πλησιάζει το Σμήνος. Closer comes the swarm. Οκ. Okay. Το Σμήνος, το οποίο Σμήνος. Ναι, ξέρω. When meet the immortals, Exoflu Jack Kirby. Α, μήπως αυτό. Όταν συναντιούνται οι αθάνατοι, ναι, ρε. Εδώ, όταν συγκρούονται οι αθάνατοι. Εδώ έχει παντρέψει δύο τίτλους. Το όταν συγκρούονται οι Τιτάνες με το όταν συναντιούνται οι αθάνατοι. Τι κάνουν, δεν ξέρω. Σκανδιναβική μύθη, μέρος τρίτο, ο Λόκη και το Ράγναροκ. Οκ. Το Ράγναροκ είναι το τέλος του κόσμου για την σκανδιναβική μυθολογία. Για το Norse Mythology γενικότερα. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Ναι, ο Ηρακλής παίζει και κιθάρα. Είναι ο Ηρακλής αυτός. Νομίζω, ναι. Παίζει και κιθάρα. Ό,τι είναι αυτό που να μείνει και ακριβώς κιθάρα. Εντάξει, κάποιο άλλο όργανο, δεν ξέρω. Η Jane εδώ, η Βασίλισσα διατάζει. The Queen Commands, ιστορίες της Asgard. Πάλι μικρούτσικο όμως είναι αυτό, βλέπετε. Ου, ποια Βασίλισσα είναι αυτή και είναι και πολύ ωραία. Να είναι καμιά χέλα. Δεν πιστεύω. Δεν ξέρω. Ο Λόκι, η Βασίλισσά μου, όπως διέταξες, μπλα μπλα μπλα. Ου, πινά του Jack Kirby, του Jane, του Mystery, Άνιο Αλένα. Αυτά είναι ωραία. Τι έχουμε εδώ, Jane, Mass of Fodin και αυτά. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Πριν από την αρχή του Τζένι, το Τζένι, το Μίστερ, τέλος πάντων, Άνιο. Αλλά ένα και αυτό. Όπα, εξόφλου του Marvel Tales με την επανεκτύπωση του Τζένι, το Μίστερ 99. Και αυτό, ωραίο, αλλά για Thor μας λέει πουθενά εδώ πάνω. Εντάξει, έχει μόνο αυτό. Δεν ξέρω ούτε. Α, εδώ έχει λίγο. The Mighty Thor και αυτά. Ναι, ok. Human Torch και τέτοια. Και εδώ εξόφλου του Special Marvel Edition 2 με την επανεκτύπωση του Τζένι, το Μίστερ 111. Εντάξει, ωραίο. Πίσω τι ξεκλειδώνουμε, Hulk, πίσω ξεκλειδώνουμε Hulk και ωραίο φαίνεται αυτό, το Hulk 4, όπου και στο Hulk έχουμε μείνει αρκετά πίσω. Και στο Hulk μείναμε αρκετά πίσω, στο Thor ποιο είπαμε έχουμε σήμερα, από Thor, το 7. Εντάξει, προχωράει και ο Thor, okay, γιατί όχι. Εδώ πίσω είχαμε καμιά αλλαγή, όχι ακόμα στο 50 έχουμε. Και έχουμε ακόμα λίγα τέχη μέχρι να φτάσουμε στο 50 για να δούμε τα άλλα 10, γιατί δεν τα θυμάμαι καν στο site, αλλά εντάξει, σχέδιο του έργου και αυτά. Και πρέπει σιγά σιγά να αρχίζουμε να μαθαίνουμε ή να βλέπουμε. Δεν ξέρω αν κάποιος έχει να μου γράψει κάτω στα σχόλια. Αν θα πάρει και άλλη επέκταση η συλλογή, άλλους 60 τόμους και αυτά. Πώς θα πάει, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Θέλω να έχω στη συλλογή μου τα πρώτα κόμικς της Marvel, όπως έχω ξαναπεί. Αυτά. Το βλέπετε και εσείς, εννοείται, μου γράφετε κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκε ό,τι θέλετε να συζητήσουμε. Να ευχηθώ και πάλι να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλες διάφορες συλλογές όπου βλέπουμε, συλλέγουμε ή φτιάχνουμε μαζί, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από εμάς. Και εννοείται να μην ξεχάσουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά που στηρίζουν πλέον και οικονομικά το κανάλι και συγχαρητήρια γιατί πήραν το χρήσμα των επίτιμων μελών του καναλιού.